Κύριε Υφυπουργέ, είναι κοινή παραδοχή ότι το Εθνικό Κολυμβητήριο Χανίων, το μοναδικό σε λειτουργία στα Χανιά, βρίσκεται σε τραγική κατάσταση παρά την υπεράνθρωπη προσπάθεια που καταβάλουν καθημερινά οι λιγοστοί υπάλληλοι, προπονητές, γονείς, ώστε να εξασφαλίζουν την απρόσκοπτη λειτουργία του. Χαρακτηριστικό αυτής της παραμέλησης είναι η διάβρωση των μεταλλικών στεγάστρων που εντοπίστηκε με αυτοψίες τεχνικών από το 2006 και καθιστούσε αναγκαία τη διακοπή λειτουργίας των εγκαταστάσεων για λόγους ασφάλειας των αθλούμενων και των εργαζομένων βέβαια, προπονητών κλπ. Μέχρι και σήμερα όμως δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα με ευθύνη διαχρονικά όλων των κυβερνήσεων και όλων των αρμόδιων φορέων. Για λόγους ασφάλειας αθλητών, συνοδών και εργαζομένων του κολυμβητηρίου, κρίθηκε αναγκαία η προσωρινή αναστολή λειτουργίας των κολυμβητικών δεξαμενών των 25 και των 12,5 μέτρων, με την προϋπόθεση ότι μέσα στο καλοκαίρι που πέρασε θα πραγματοποιούνταν οι αναγκαίες εργασίες αποξύλωσης των επικίνδυνων στεγάστρων και η τοποθέτηση των πυλώνων φωτισμού, έτσι ώστε να δοθούν και πάλι σε χρήση με τη νέα αθλητική σεζόν. Παρά τη δικαιολογημένη αγανάκτηση γονέων, αθλητών, προπολιτών, των εργαζομένων, παρά τα πήγαινε έλα τα δικά σας και τις δηλώσεις σας στα Χανιά, δεν υπάρχει ούτε ακόμα και τώρα σαφές χρονοδιάγραμμα για την απομάκρυση των υφιστάμενων στεγάστρων και την αντικατάστασή τους, καθώς και για την τοποθέτηση των πυλώνων φωτισμού, που επίσης η ανυπαρξία τους φέρνει πολύ μεγάλες δυσκολίες και κινδύνους για τα παιδιά που προπονούνται στις νυχτερινές ώρες. Η πραγματικότητα δυστυχώς είναι ότι ενώ ξεκίνησε η λειτουργία του κολυμβητηρίου, μπαίνουμε στο χειμώνα και ακόμα δεν έχει γίνει το πρώτο βήμα της αφαίρεσης των στεγάστρων. Είναι πραγματικά άδικο για τα παιδιά της πόλης, των Χανίων, που θέλουν να μάθουν να κολυμπούν, και για τους αθλητές φυσικά αξιώσεων του Ναυταθλητικού Ομίλου Χανίων, οι συνθήκες να είναι ντροπιαστικές. Το αποτέλεσμα όμως είναι ότι όλες οι δράσεις τελικά στριμώχτηκαν στην 50 πισίνα του εξωτερικού χώρου. Δηλαδή, μια κολυμβητική δεξαμενή, η οποία καλείται να εξυπηρετήσει τις ανάγκες 1000 και πάνω αθλητών του Ναυταθλητικού Ομίλου Χανίων για όλα τα αθλήματα κολύμβησης. Κολύμβηση, υδατοσφαίριση, τεχνική κολύμβηση, καλλιτεχνική κολύμβηση, με σημαντικές διακρίσεις, με ανάδειξη ταλέντων σε όλο το φάσμα του ναυταθλητισμού. Οι περισσότεροι από τους 1000 αθλητές στην πραγματικότητα έχουν μείνει χωρίς άθληση, αναμένοντας την υλοποίηση υποσχέσεων που είχατε δώσει από τα μέσα του περασμένου Ιούλη για αποξύλωση των επικίνδυνων στεγάστρων και την άμεση τοποθέτηση των πυλώνων φωτισμού μέσα στο καλοκαίρι, προκειμένου να λειτουργήσουν ξανά οι πισίνες. Όμως τα προβλήματα και οι ανάγκες για το κολυμβητήριο βέβαια δεν σταματούν εδώ. Την ίδια στιγμή υπάρχουν σοβαρές ελλείψεις, κύριε Υφυπουργέ, μόνιμου προσωπικού, φύλακες, ηλεκτρολόγοι, συντηρητές, χημικός και άλλες ειδικότητες, ενώ όπως πληροφορούμαστε σχεδιάζεται στα πλαίσια της ιδιωτικοποίησης την ανάθεση της φύλαξης σε ιδιωτική εταιρεία. Θα ήταν υπερβολή να πω ότι ένας εθνικός χώρος άθλησης όπως αυτός πρέπει να διαθέτει οργανωμένο γυμναστήριο, η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, γιατρούς και φυσιοθεραπευτές. Τέλος, όπως όλοι αντιλαμβανόμαστε, οι ανάγκες αυξάνονται. Η θέληση για άθληση των νέων και με δεδομένο ότι ο Ναυταθλητικός Όμιλος Χανίων έχει σημαντικές διακρίσεις εκτός και εντός Ελλάδας, με άρτια και σοβαρή δουλειά όλου του προσωπικού του κολυμβητηρίου, προκύπτει αντικειμενικά η ανάγκη της αξιοποίησης του κλειστού κολυμβητηρίου στο ακροτήρι Χανίων, που φτιάχτηκε την εποχή των Ολυμπιακών Αγώνων και δεν λειτουργήσε ποτέ. Έχει εγκαταληφθεί και έχει υποστεί εκτεταμένες φορές με ευθύνη όλων των κυβερνήσεων. Κύριε Υπουργέ, όλοι οι αθλητές, οικογένειες παλεύουν και συνεχίζουν και αγωνίζονται με άνισους όρους και σε δύσκολες συνθήκες, έχοντας να αντιμετωπίσουν πέρα από τις οικονομικές δυσκολίες που δημιουργεί η κρατική υποχρηματοδότηση και την έλλειψη διαθέσιμου χώρου. Η υποχρηματοδότηση λοιπόν και τα πιεστικά προβλήματα του κολυμβητηρίου των Χανίων και όλων βέβαια των εθνικών αθλητικών κέντρων οδηγούν στην παράδοση της λειτουργίας του σε ιδιώτες σύμφωνα με τις επιταγές της Ευρωπαϊκής Ένωσης που υλοποιούν οι κυβερνήσεις διαχρονικά. Σας ρωτάμε λοιπόν, κύριε Υφυπουργέ, ποια μέτρα προτίθεται να πάρει η κυβέρνηση. Πρώτον, για την άμεση αποξύλωση των επικίνδυνων στεγάστρων, για την επαναλειτουργία των κολυμβητικών δεξαμενών της 25 και της 12 σε πρώτη φάση, χωρίς την ύπαρξη του στεγάστρου, αναγκαίο κακό. Δεύτερον,
την άμεση τοποθέτηση των πυλώνων φωτισμού. Τρία, την αντικατάσταση των στεγάστρων των κολυμβητικών δεξαμενών με νέα και τη συνολική συντήρηση των εγκαταστάσεων του κολυμβητηρίου. Τέσσερα, την αύξηση της τακτικής χρηματοδότησης από τον κρατικό προϋπολογισμό στο Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Χανίων και σε όλα φυσικά τα αθλητικά κέντρα στο ύψος των πραγματικών όμως αναγκών, τις αναγκαίες προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, την αύξηση της τακτικής επιχορήγησης στα αεραστεχνικά σωματεία, ώστε να υπάρχουν προγράμματα μαζικού αθλητισμού κολύμβησης δωρεάν για άλλους και βέβαια την αξιοποίηση, όπως σας είπα προηγουμένως, του νέου κολυμβητηρίου στο Ακροτήρι με αποκλειστική ευθύνη του κράτους. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ για την ερώτησή σας σχετικά με τις ανάγκες συντήρησης του κολυμβητηρίου Χανίων, αγαπητές συνάδελφε και φίλε Μανώλη. Το κολυμβητήριο Χανίων αντιμετωπίζει προβλήματα, προβλήματα που δεν εμφανίστηκαν όμως χθες ή τον τελευταίο χρόνο βεβαίως. Είναι προβλήματα που έχουν συσσωρευτεί διαχρονικά. Για πάρα πολλά χρόνια δεν έχουν γίνει εργασίες συντήρησης και εξυγχρονισμού στο συγκρότημα του κολυμβητηρίου. Οι αθλητικές υποδομές της χώρας μας συνολικά που παραλάβαμε βρίσκονται σε, επιτρέψτε μου, άθλια κατάσταση. Εικόνα διάλυσης επικρατεί παντού. Παραδείγματος χάρη στο ΆΚΑ, που έπρεπε να είναι ένα πραγματικό στολίδι. Υπήρχε εικόνα εγκατάλειψης, σκουπίδια και άχρηστα αντικείμενα παντού, εμφανή σημάδια φθοράς και αδιαφορίας και κυρίως καμία εργασία συντήρησης. Στο Βύρονα, το σκοπευτήριο, είχε εγκαταλειφθεί, όχι μόνο δεν υπήρχε συντήρηση, αλλά δεν υπήρχαν και σοβαρά λειτουργικά, ενώ υπήρχαν και σοβαρά λειτουργικά προβλήματα, χωρίς καν διοίκηση και χωρίς κανένα εργαζόμενο. Όμως θα αναφερθώ για αυτά συνολικά στην εικόνα των Ολυμπιακών μας εγκαταστάσεων, αμέσως μετά σε επόμενη ερώτηση που έχω δεχτεί από την Ελληνική Λύση. Τα εθνικά αθλητικά μας κέντρα, ανά την επικράτεια, έχουν σοβαρές ελλείψεις και σοβαρότατα προβλήματα συντήρησης. Δυστυχώς, οι αθλητικές μας εγκαταστάσεις βρίσκονται σε κάποιες περιπτώσεις σε στάδια κατάρρευσης, παρουσιάζει μια λυπηρή εικόνα, μια εικόνα που δεν τιμά κανένα μας. Δυστυχώς, αυτή η θλιβερή εικόνα εγκατάλειψης είναι εμφανής για πολλά χρόνια και στο κολυμβητήριο Χανίων. Το συγκρότημα του κολυμβητηρίου βρίσκεται στο δυτικό άκρο της πόλης. Πολύ κοντά δηλαδή στη θάλασσα, λόγω της θέσης του είναι εκτεθειμένο στις χειρικές συνθήκες και την υγρασία και την αλμύρα. Αποτελείται από τρεις κολυμβητικές δεξαμενές, μια ανοιχτή δεξαμενή 50 μέτρων, η οποία φωτίζεται από τέσσερις πυλώνες ηλεκτροφωτισμού, μια 25άρα και μια κολυμβητική πισίνα 12 μέτρων, οι οποίες είναι στεγασμένες με μεταλλικές κατασκευές. Κατά μήκος της μιας πλευράς της μεγαλύτερης δεξαμενής υπάρχουν κερκίδες, ενώ στην άλλη υπάρχει κτίριο. Στο ισόγειο του οποίου κτιρίου χωροθετούνται οι εξυπηρετήσεις των αθλητών, της διοίκησης, αποδυτήρια, ιατρείο, γραφείο, αποθήκες. Στα υπόγεια βρίσκεται το μηχανοστάσιο, υδροστάσιο, με χώρους για τον απαραίτητο μηχανολογικό εξοπλισμό, τους οποίους και επισκέφθηκα έναν-ένα ξεχωριστά. Τον Οκτώβριο του 2019 ενημερώθηκα από τη διοίκηση του ΕΑΚ για την αποκόλληση του άνου τμήματος πυλώνα, δηλαδή του πλαισίου στήριξης των φωτιστικών σωμάτων λόγω ισχυρών ανέμων. Αμέσως διέταξα τη διενέργεια αυτοψίας, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 18 και 19 Δεκάτου 2019 από μηχανικούς της Τεχνικής Υπηρεσίας της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, προκειμένου να διαπιστωθεί και να αξιολογηθεί η κατάσταση των υπολείπων τριών πυλώνων, αλλά και γενικότερα την εικόνα των εγκαταστάσεων που βρίσκονται στον χώρο του κολυμπητηρίου. Κατά την αυτοψία, διαπιστώθηκαν πρώτον πυλώνες ηλεκτροφωτισμού. Ο βαθμός διάβρωσης του μεταλλικού φέροντος του οργανισμού τους ήταν τέτοιος που η διατήρησή τους εγκυμονούσε κινδύνους, άμεσους μάλιστα, για τους χρήστες των εγκαταστάσεων. Για την άμεση, εντός δύο των πολύ τριών ημερών, απομάκρυνση από το χώρο του κολυμπητηρίου και των υπόλοιπων τριών πλαισίων στήριξης φωτιστικών από τους αντίστοιχους πυλώνες, τηρώντας όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας και χρησιμοποιώντας εξειδικευμένο προσωπικό. Και δεύτερον, την έναρξη εκπόνησης σχεδίου μελέτης τοποθέτησης προσωρινού φωτισμού στην οροφή των κτηρίων διοίκησης αποδυτηρίων και κολυμπητηρίου, ώστε να καλυφθούν μερικώς οι ανάγκες χρήσης της δεξαμενής κολύμβησης, μέχρι να τοποθετηθεί νέο μόνιμο σύστημα ηλεκτροφωτισμού. Και οι δύο αυτές απαιτήσεις καλύφθηκαν άμεσα. Δεύτερον, μεταλλικά στέγαστρα δεξαμενών κολύμβησης. Πραγματοποιήθηκε επίσης έλεγχος στις μεταλλικές κατασκευές που στεγάζουν τις άλλες δύο βοηθητικές κολυμβητικές πισίνες. Τα στέγαστρα έχουν κατασκευαστεί σε διαφορετικές φάσεις από διαφορετικούς φορείς. Παρατηρήθηκε ότι ο φέροντος οργανισμός τους παρουσιάζει εμφανείς ενδείξεις διάβρωσης που οφείλονται στο έντονο διαβρωτικό παραθαλάσσιο περιβάλλον και την έλλειψη τακτικής συντήρησης. Ειδικά στο σημείο έδρασης των μεταλλικών στεγάστρων, τα οποία βρίσκονται στο χώρο του μηχανοστασίου της δεξαμενής, ο βαθμός διάβρωσης ήταν τέτοιος που χρειαζόταν η λήψη μέτρων αντικατάστασης ή ενίσχυσής τους άμεσα. Τρίτον, περιμετρικά τυχώματα δεξαμενών κολύμβησης. Από τον έλεγχο που έγινε στο μηχανοστάσιο,
παρατηρήθηκαν εκτεταμένα προβλήματα στην κατάσταση του οπλισμένου χειροδέματος του φέροντος οργανισμού των δεξαμενών. Συγκεκριμένα, λόγω του ότι στο χειρόδεμα δεν είχε εφαρμοστεί κάποιο προστατευτικό επίχρησμα όπως έπρεπε να έχει γίνει τότε, και σε συνδυασμό με το ότι βρίσκεται σε ένα αρκετά διαφορετικό περιβάλλον δίπλα στη θάλασσα, είχαν εμφανιστεί προβλήματα ενανθράκωσης και αποφλίωσης του χειροδέματος, καθώς και οξείδωσης και διόγκωσης του οπλισμού. Προκειμένου να σταματήσει η εξέλιξη των παραπάνων φαινομένων, κρίθηκε ότι πρέπει να γίνουν άμεσα εργασίες επισκευής του φέροντος οργανισμού. Παράλληλα, μετά από έρευνα που έγινε στο αρχείο της υπηρεσίας, κρατήστε το αυτό, βρέθηκαν προηγούμενες εκθέσεις αυτοψίας και έγγραφα που χρονολογούνται ακόμα από το 2006, παρακαλώ. Μάλιστα, καλά ακούσατε, κύριοι συνάδελφοι, εδώ και 15 χρόνια αναφέρονται τα παραπάνω διαπιστωμένα προβλήματα και ζητείται η λήψη μέτρων αποκατάστασης ή ακόμα και η διακοπή λειτουργίας των εν λόγω εγκαταστάσεων για λόγους ασφαλείας. Κάτι που μέχρι εκείνη την ώρα δεν είχε πραγματοποιηθεί. Κρίθηκε ότι η συνέχιση της λειτουργίας των δεξαμενών αυτών εγκυμονούσε άμεσους κινδύνους για τους χρήστες, όσο τα στέγαστρα δεν απομακρύνονται. Λάβαμε λοιπόν την απόφαση να αναστείλουμε τη λειτουργία των δύο κολυμβητικών δεξαμενών. Φυσικά ήταν μια δυσάρεστη απόφαση, ήταν όμως μια αναγκαία και επιβεβλημένη απόφαση, γιατί προέχει η ασφάλεια και φυσικά η υγεία των παιδιών, αθλητών, συνοδών, προσωπικού. Ποιος υπουργός αλήθεια θέλει να κλείνει μια εγκατάσταση? Κανένας, είμαι βέβαιος. Όμως έπρεπε να γίνει και έγινε. Όμως και εδώ είναι η διαφορά της σημερινής κυβέρνησης. Δεν μείναμε στη διαπίστωση του προβλήματος. Δεν βάλαμε άλλη μια έκθεση στο σερτάρι, όπως τόσες άλλες. Αμέσως απαντήσαμε με πράξεις και θα αναφερθώ αναλυτικά στη δευτερολογία μου με στοιχεία και ημερομηνίες, πράγμα το οποίο ζητήσατε κι εσείς. Και εδώ βεβαίως υπάρχει ένα ερώτημα που καταθέτω και εγώ με τη σειρά μου, όχι σε εσάς προσωπικά, ούτε στο κόμμα σας. Πού ήταν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και οι υπουργοί Χανιώτες την προηγούμενη περίοδο για να βάλουν κάτι επιπλέον μπροστά? Πουθενά. Εξαφανισμένοι. Και βέβαια λιγότερο έως και καθόλου ομιλητικοί και διεκδικητικοί κάποιοι, όχι όλοι, κάποιοι εκ των εκπροσώπων αθλητικών σωματείων που εξυπηρετούνται στις εγγύες εγκαταστάσεις. Ξεκαθαρίζω και για να μην παρεξηγηθώ και τελειώνω. Καλά κάνουν και διεκδικούν. Κάνουν πολύ καλά και θέλουν καλύτερες συνθήκες άθλησης για τα παιδιά τους. Αλλά καλό είναι να μην έχουν κοντή μνήμη και να μην παίρνουν αέρα κάποιοι από το ΣΥΡΙΖΑ, γιατί υπάρχουν και ευθύνες. Και εμείς είμαστε εδώ αποφασισμένοι να βάλουμε μια σειρά στο πρόβλημα που λέγεται κολυμβητήριο Χανίων και να παραδώσουμε στα Χανιά ένα σύγχρονο, ασφαλές κολυμβητήριο, όπως άλλωστε οφείλουμε να κάνουμε ως κυβέρνηση υπεύθυνη και σοβαρή. Στο πρώτο σκέλος της τοποθέτησής σας, δεν νομίζω να υπάρχει κάποια διαφωνία σε σχέση με το ιστορικό του όλου προβλήματος, τον έλεγχο, την αυτοψία που έγινε και με την παρουσία τη δική σας. Και εγώ συγκεκριμένα με κλιμάκιο του Κομμουνιστικού Κόμματος επισκεφθήκαμε το κολυμβητήριο και διαπιστώσαμε όντως τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει το κολυμβητήριο. Και μάλιστα αλλιώς μου είχαν δώσει αυτή τη διάσταση του προβλήματος. Είναι άλλο να το πληροφορήσει και άλλο να το βλέπεις από μπροστά. Το θέμα ποιο είναι όμως, κύριε Υφυπουργέ? Υπάρχει το άμεσο, υπάρχει και το βραχυπρόθεσμο και το μακροπρόθεσμο. Το άμεσο, δηλαδή το κατεπήγον, και σε αυτό στεκόμαστε εμείς, έχει να κάνει με την αποκαθήλωση αυτών των επικίνδυνων στεγάστρων. Έτσι ώστε να αποσυμφορηθεί η μεγάλη πισίνα, γιατί αντιλαμβάνεις τώρα σε μια πισίνα 1000 παιδιά, μην τρελαθούμε τώρα, και να επιστρέψουν τα μικρά στη 12.5 και στην 25 πισίνα. Αυτό όμως έπρεπε ήδη να έχει γίνει. Και σε αυτό υπάρχει ευθύνη και σε εσάς. Είχατε δώσει την υπόσχεση για την αποξήλωση των στεγάστρων μέσα στο καλοκαίρι. Και αυτό δεν το υλοποιήσατε. Οι δύο μικρότερες πισίνες παραμένουν κλειστές από τον περασμένο Ιούνιο. Εσείς επισκεφτήκατε 13 του Ιούλη το κολυμβητήριο και δώσατε αυτή την υπόσχεση για άμεση αποκαθήλωση. Δεν έγινε. Είχατε όλο το χρόνο μέσα στο καλοκαίρι, τόσο για την κλήρωση συγκρότησης της Επιτροπής, όσο και για την προκήρυξη του διαγωνισμού για την απομάκρυνση των στεγάστρων. Πάλι δεν το κάνατε τότε. Από τη διοίκηση του ΕΑΚ Χανίων στις 8 Σεπτέμβρη ανακοινώθηκε ότι η προκήρυξη διαγωνισμού ήταν θέμα χρόνου. Πάλι δεν έγινε τίποτα. Δηλαδή θέλω να πω ότι ανακοινώνεται σχέδια χωρίς χρονοδιαγράμματα. Υποσχέσεις δηλαδή χωρίς αντίκρισμα. Το θέμα όντως είναι πάρα πολύ σοβαρό. Δεν είναι μόνο το στέγαστρο, όντως. Δεν ικανοποιούν όμως οι απλές υποσχέσεις στους αθλητές, γονείς και εργαζόμενους, όταν μάλιστα για μακρόπνοα σχέδια ενεργειακής αναβάθμισης του κολυμβητηρίου, με τα οποία δεν διαφωνούν οι γονείς, οι εργαζόμενοι εκεί, ούτε και εμείς διαφωνούμε.
Κανείς δεν έχει αντίρρηση γι' αυτό. Η αποκαθήλωση όμως των στεγάστρων και η τοποθέτηση πυλώνων φωτισμού τώρα, και όταν λέμε τώρα, εννοούμε ότι αφενός θα έπρεπε να έχει γίνει, δεν έγινε, και λέμε τώρα, δηλαδή το αργότερο μέχρι τα μέσα Νοέμβρη, πρέπει να έχει γίνει η αποκαθήλωση προκειμένου να παραδοθούν οι δεξαμενές στους αθλητές, να βγει χρονιά. Ήδη υπάρχει καθυστέρηση. Η δε τοποθέτηση των νέων στεγάστρων να γίνει σε χρόνο νεκρό. Μη λειτουργία δηλαδή του κολυμβητηρίου, και αν κρυθεί σε συνδυασμό και με άλλα μέτρα βέβαια, έτσι, γιατί εντάξει, ούτε τεχνικοί είμαστε, ούτε τίποτα, ούτε μελετητικό γραφείο μπορούμε να μετατραπούμε σαν πολιτικό κόμμα. Αλλά εν πάση περιπτώσει πρέπει να σχεδιάσετε με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, έτσι ώστε να μην διασαλευτεί η απρόσκοπτη λειτουργία του κολυμβητηρίου. Δηλαδή, μέσα στο καλοκαίρι να γίνουν οι όποιες εργασίες, έτσι ώστε από το Σεπτέμβρη, αρχές Σεπτέμβρη που ξεκινάει η νέα αθλητική σεζόν, να μην υπάρξουν προβλήματα. Εκτός του συνωστισμού που παρατηρείται στην Πενιντάρα, 1.000 αθλητές, μικροί, μεγάλοι, και μάλιστα σε συνθήκες πανδημίας, προσέξτε, που θα έπρεπε να τηρούνται μέτρα υγιεινής, υπάρχει και το θέμα της ασφάλειας για τους μικρούς αθλητές. Δηλαδή, τα πρωτάκια που αναγκάζονται να κολυμπούν σε βαθιά νερά με ό,τι κινδύνους έχει αυτό. Απορώ, δεν το έχετε δει αυτό? Δηλαδή, πώς πρακτικά αντιμετωπίζετε? Δηλαδή, στο όνομα μιας τραγικής κατάστασης του κολυμβητηρίου, σημαίνει ότι πρέπει να επιδεινωθεί η ίδια η υφιστάμενη λειτουργία του κολυμβητηρίου, αντί να διευκολύνουμε προσωρινά κάποια πράγματα, έτσι ώστε στο μέλλον με αυτό το χρονοδιάγραμμα βραχυπρόθεσμα, μακροπρόθεσμα να επιληθούν? Ή αν θέλουμε να μιλήσουμε για πλήρη ικανοποίηση αναγκών των Χανίων στον υγρό αθλητισμό, τότε γίνεται φανερή ανάγκη τόσο εξυγχρονισμός των ίδιων καταστάσεων στη νέα χώρα, όσο και η αξιοποίηση με ευθύνη του κράτους του κολυμβητηρίου Ολυμπιακών Προδιαγραφών στο ακροτήρι με αποκλειστική ευθύνη του κράτους. Το ερώτημα είναι γιατί δεν κάνετε. Γιατί όλες οι κυβερνήσεις σφυρίζουν αδιάφορα και παραμένουν στις υποσχέσεις? Γιατί κάθε χρόνο είναι και χειρότερα τα πράγματα? Αυτό είναι το ερώτημα. Κατά τη γνώμη μας, είναι σχεδιασμένη επιλογή και των προηγούμενων κυβερνήσεων. Δεν ξέρω πώς θα εξελιχθούν τώρα οι διακηρύξεις που έχετε κάνει, όχι μόνο για το κολυμβητήριο Χανίων και για το Ηρακλείο, για όλη την Κρήτη, για όλη τη χώρα κτλ., με τα προβλήματα που και εσείς εντοπίζετε, αλλά εδώ πέρα υπάρχουν συγκεκριμένες ευρωπαϊκές αποφάσεις και σχεδιασμοί που βάζουν εμπόδιο σε αυτό που λέμε άθληση για όλο το λαό. Αντιθέτως, η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι κυβερνήσεις το θεωρούν κόστος αυτό το πράγμα, καταφεύγοντας σε επιλογές στο όνομα της έλλειψης χρημάτων στις συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, στη διείσδυση ιδιωτών από τη μελέτη μέχρι την κατασκευή, τη συντήρηση και λειτουργία αθλητικών εγκαταστάσεων, μετακινείοντας το κόστος σε γονείς και αθλούμερους. Άρα, απαγορευτική πρόσβαση για την πλειονότητα των παιδιών που προέρχονται από εργατικά λαϊκά στρώματα. Έτσι λοιπόν, φτάνουμε σε ένα σημείο όπου στην πραγματικότητα ο αθλητισμός απευθύνεται, κύριε Πρόεδρε, στη συντριπτική, απευθύνεται στους λίγους και όχι στη συντριπτική πλειοψηφία του λαού και στην Είναι φανερό ότι καταγράφονται 1,5 εκατομμύριο παιδιά της ελληνικής κοινωνίας που ασχολούνται με τον αθλητισμό. Περίπου 700.000 κάνουν αγωνιστικό αθλητισμό και άλλα τόσα κάνουν εκμάθηση. Είναι στα προαγωνιστικά. Δεν κάνουν δηλαδή πρωταθλητισμό. Άλλα πηγαίνουν σε αθλητικό χώρο, σε μια πισίνα, σε ένα κλειστό, σε ένα στίβο, να ασχοληθούν με τον αθλητισμό. Τι διαθέτει το κράτος για αυτά τα 1,5 εκατομμύρια, για το 1,5 εκατομμύριο οικογενειών? Αν αναλογιστείτε τι στοιχίζει ένα παιδί και τι λεφτά επιχορηγεί η πολιτεία, τα ποσά είναι μηδαμινά, είναι εξευτελιστικά στην κυριολεξία. Η κολύβηση λοιπόν είναι άθλημα επιβίωσης και η πολιτεία, το κράτος, οφείλει να την παρέχει δωρεάν και για όλους. Ανεξαιρέτως, τελειώνω. Εμείς ως Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας θα επιμείνουμε αφενός για το κολυμβητήριο Χανίων, να επιμείνουμε στην κατεύθυνση να δοθούν τώρα άμεσες λύσεις για το αναγκαίο που είναι το στέγαστρο, δηλαδή η αποκαθήλωση, να χρησιμοποιηθούν αυτές οι δύο πισίνες, έστω προσωρινά, και από εκεί και μετά, με βάση τον σχεδιασμό τον οποίο λέτε, να προχωρήσετε σε όλα τα υπόλοιπα, στην υλοποίηση όλου του υπόλοιπου σχεδιασμού. Έτσι, για να μην υπάρχουν προβλήματα. Αυτά, ευχαριστώ. Λοιπόν, πρόσφυγμα που αναλάβαμε τη διακυβέρνηση της χώρας, δεσμευτήκαμε ότι θα νοικοκυρέψουμε, θα βάλουμε τάξη στη λειτουργία της διοίκησης, θα δώσουμε οξυγόνο στην κοινωνία. Και βέβαια συμφωνούμε μαζί σας ότι υπάρχει
καθυστέρηση πολλών ετών σε σημαντικά έργα όπως αυτά που περιγράψατε και συμφωνούμε τελικά για το θέμα του κολυμπητηρίου Χανίων. Αλλά σε διάστημα 15 μόλις μηνών έχουμε καταφέρει να αντιμετωπίσουμε σωρία χρόνιων προβλημάτων. Είμαστε πολύ χαρούμενοι γιατί κάνουμε πράξη δεσμεύσεις μας. Έχουμε παράξει έργο που δεν έχει γίνει για πάρα πολλά χρόνια. Ας μείνουμε όμως σε ό,τι αφορά το ΕΑΚ Χανίων. Αμέσως μετά την αυτοψία τον περασμένο Οκτώβριο του 2019 και των διαπιστώσεων της τεχνικής υπηρεσίας, κρίθηκε, όπως ανέφερα στην πρωτολογία μου, αναγκαίο η συνέχιση της λειτουργίας των δεξαμενών αυτών, ότι εγκυμονούν κινδύνους για τους χρήστες, και έτσι λάβαμε την απόφαση να αναστείλουμε τη λειτουργία των δύο κολυμπητικών δεξαμενών. Ταυτόχρονα, ξεκινήσαμε άμεσα τις διαδικασίες για τη συντήρηση των εγκαταστάσεων και την επαναλειτουργία των κολυμπητικών δεξαμενών. Η επισκευή των στεγάστρων εκτιμήθηκε ότι είναι αδύνατη ή τουλάχιστον ασύμφορα δαπανηρή σε σχέση με την απομάκρυνσή τους και την αντικατάστασή τους από νέα στέγαστρα. Έτσι, καταλήξαμε ομόφωνα στην απόφαση να κινηθούν οι διαδικασίες για την άμεση απομάκρυνση των στεγάστρων. Ακολούθησαν και άλλες αυτοψίες. Στην πιο πρόσφατη, μάλιστα, από κλιμάκιο μηχανικών της υπηρεσίας μας, στις 22 και 23 εβδόμου του 2020, αφενόν έγιναν πιο συγκεκριμένες παρατηρήσεις για τους τρόπους απομάκρυνσης των επικίνδυνων στεγάστρων, επανατοποθέτηση των ιστών φωτισμού και αποκατάσταση των περιμετρικών τυχείων των δεξαμενών κολύμβησης. Και αφετέρου, κατεγράψαν όλες οι αναγκαίες τεχνικές παρεμβάσεις που είχαν προσθεθεί στο διάβα του χρόνου. Με σκοπό τη συνολική και όχι τμηματική, συνολική αναβάθμιση των αθλητικών εγκαταστάσεων και την απρόσκοπτη λειτουργία τους. Η υπηρεσία μας έχει ήδη εκπονήσει τη μελέτη με τίτλο «Καθαίρεση στεγάστρων και αποκατάσταση περιμετρικών τυχείων οπλισμένου χειροδέματος των δύο βοηθητικών κολυμπητικών δεξαμενών και τοποθέτηση 4 ιστών φωτισμού στο Εθνικό Αυταθλητικό Κέντρο Χανίων». Προϋπολογισμού που ανέρχεται στο ποσό 70.059 ευρώ και 79 λεπτά. Πλέον ΦΠΑ, συνολικός προϋπολογισμός 87 περίπου χιλιάδες. Ήδη, κύριε Συντιχάκη, βρίσκεται προς δημοπράτηση στο τμήμα δημοπράτησης αθλητικών έργων. Έχουν γίνει δηλαδή όλες οι προκαταρτικές ενέργειες, κύριος του έργου, επιτροπή διαγωνισμού κλπ. Και ο προγραμματισμός είναι ότι εντός περίπου 10 ημερών θα έχει δημοπρατηθεί το συγκεκριμένο έργο. Παράλληλα, το ΕΑΚ Χανίων έχει ήδη προβεί στην έκδοση της απαραίτητης οικοδομικής άδειας που απαιτείται. Δεν μένουμε όμως στη συντήρηση των εγκαταστάσεων. Προχωράμε σε συνέχεια της επίσκεψης του κλιμακίου της υπηρεσίας μας στις 22 και 23 Ιουλίου, μόλις 10 μέρες έπειτα από τη δική μου επίσκεψη σε εγκαταστάσεις του ΕΑΚ Χανίων, καταγράψαν όλες οι απαραίτητες μελέτες που πρέπει να γίνουν, λαμβάνοντας υπόψη τι υπήρχε στην υπηρεσία και τι είναι αναγκαίο να επικαιροποιηθεί. Για την ταχύτερη εκπόνηση των μελετών αυτών έχει δρομολογηθεί συνεργασία με τις ΓΟΥΓΟΑ, με τον Οργανισμό Ανάπτυξης Κρήτης, ως ταχύτερο εργαλείο εκπόνησης μελετών. Ήδη εγκρίθηκε στην προχθεσινή συνεδρίαση του ΔΣ του ΟΑΚ η συνεργασία αυτή και υπογραφή μνημονίου για να τρέξουν, που τρέχουν ήδη οι μελέτες από τους τεχνικούς του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης υπό την εποπτεία του κυρίου Άρη Παπαδογιάννη. Μάλιστα, στις 28 και 29 Σεπτεμβρίου, κλιμάκιο μηχανικών του ΟΑΚ επισκέφτηκε τις εγκαταστάσεις του ΕΑΚ Χανίων, κατέγραψε αναλυτικά τις ανάγκες σε μελέτες αναβάθμισης και εξυγχρονισμού και φυσικά ξεκίνησαν άμεσα τη σύνταξη μελετών με προτεραιότητα το κολυμβητήριο Χανίων σταθερά και χωρίς καμία άλλη δεύτερη κουβέντα, χωρίς κανένα αστερίσκο. Η συνεργασία αυτή αφορά την αναβάθμιση όλων των κτηριακών εγκαταστάσεων του Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Χανίων, αλλά βεβαίως προτεραιότητα το κολυμβητήριο και μετά όλες τις υπόλοιπες εγκαταστάσεις, σκοπευτήριο, στάδιο, αντισφαίριση κλπ. Όπου σε αυτή τη συνεργασία πληρώνουμε εμείς ως ΓΟΥΓΟΑ τις μελέτες, με εντολή ξεκάθαρη. Θέλουμε να γίνουν το ταχύτερο δυνατόν όλες οι μελέτες για να έχουμε ένα ασφαλές σύγχρονο κολυμβητήριο στα Χανιά και όχι τμηματικά μπαλώματα. Επιπλέον, ενισχύουμε το ΕΑΚ Χανίων με επιπλέον προσωπικό για την εύρυθμη λειτουργία του. Καταρχάς, δρομολογήσαμε την πίστοση του ποσού των 123.000 από τα ταμιακά διαθέσιμα για τη μισθοδοσία των 5 επιπλέον υπαλλήλων που μετατέθησαν από τη ΓΟΥΓΟΑ στο ΕΑΚ. Δώσαμε λύση σε ένα χρόνιο πρόβλημα που κρατούσε τους υπαλλήλους ομήρους της εκάστοτε ηγεσίας. Παράλληλα, ενισχύουμε το προσωπικό μέσω του προγράμματος κοινοφελούς εργασίας του ΑΕΔ, συγκεκριμένα στο ΕΑΚ Χανίων. Προβλέφθηκαν 13 άτομα προσωπικό με ειδικότητες πολιτικού μηχανικού, ηλεκτρολόγου μηχανικού, ηλεκτρολόγου μηχανολόγου μηχανικού, νοσηλευτικού προσωπικού και βοηθητικού προσωπικού. Ήδη έχουν προχωρήσει μια σειρά από προσλήψεις. Κλείνοντας, αναφερθώ στη χρηματοδότηση. Την Άνοιξη είχε επιστωθεί η πρώτη δόση της τακτικής επιχορήγησης ύψους 372.000 ευρώ.
Στα τέλη Ιουλίου πιστώθηκε η δεύτερη δόση ύψους 465.000 ευρώ, σας διέφυγε αυτό, ενώ τέλη Οκτωβρίου υπολογίζεται να πιστωθεί και η τρίτη δόση ύψους 93.000 ευρώ. Επίσης, το Δεκέμβριο του 2019 δόθηκε με έγκρισή μου έκτακτη επιχορήγηση το ποσό των 20.000 ευρώ, ενώ μέσω του ΠΟΔΟΕ το ποσό των 75.000 ευρώ 921 και το ποσό των 80.462 ευρώ για το 2020. Κρατήστε αυτά τα νούμερα γιατί το 2016, το 2017 και έως τον Ιούνιο του 2019 είχε δοθεί ως έκτακτη επιχορήγηση μέσω του ΠΟΔΟΕ μόλις 0. Αυτό αφορά τους κυβερνώντες της προηγούμενης περίοδου, εκ Χανίων ορμόμενοι, οι οποίοι είναι εξαιρετικά ομιλητικοί και θα ήθελα για τη γνώμη τους για το έμπραχτο ενδιαφέρον που έδειξε τότε η κυβέρνηση για το κολυμπητήριο Χανίων, που σήμερα είναι όλο δράση και όλο ενέργεια. Δεν κάνουμε λοιπόν τίποτα παραπάνω, κύριοι συνάδελφοι, από το αυτονόητο. Απαντούμε στην αγωνία των εκατοντάδων αθλητών, γονέων και φυσικά παραγόντων και μελών της διοικήσεως. Θα κάνουμε ό,τι πρέπει. Είναι δέσμευση, έτσι ώστε το κολυμπητήριο Χανίων, έχοντας ολοκληρώσει το σύνολο των μελετών, να εξασφαλίσουμε τη χρηματοδότηση που απαιτείται, που θα απαιτηθεί. Δεν ξέρουμε πώς είναι, διότι μέχρι στιγμής έχουμε τμηματικές μελέτες, οι οποίες φυσικά δεν απαντούν στο σύνολο του προβλήματος, αλλά σε μερικά προβλήματα. Και εμείς θέλουμε συνολικά, ριζικά να αντιμετωπίσουμε το ζήτημα που λέγεται κολυμπητήριο Χανίων. Και αυτό θα το κάνουμε. Και το κάνουμε ήδη με δέσμευση, αλλά κυρίως με επιμονή και με μεγάλη πίεση στις τεχνικές υπηρεσίες του ΑΚ που έχουν περισσότερους μηχανικούς στη διάθεσή τους για να παράξουν έργο μελετητικό που, το οποίο απαιτείται να έχουμε το συντομότερο δυνατόν στη διάθεσή μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Α, και ένα τελευταίο. Για μόνιμους υπαλλήλους. Ήδη έχουμε ξεκινήσει τις διαδικασίες, χρονοβόρες, απαιτητικές, αλλά ναι, καταλαβαίνουμε, γιατί όντως παραλάβαμε ένα μεγάλο πρόβλημα, εγκαταστάσεις σε εθνικά αθλητικά κέντρα με ελάχιστο προσωπικό. Και έχουμε ήδη ξεκινήσει τις απαιτούμενες κινήσεις που χρειάζονται να γίνουν από τις υπηρεσίες μας, έτσι ώστε σε βάθος χρόνου να έχουμε και μόνιμο προσωπικό για να ενισχύσουμε τη δραστηριότητα και τις κινήσεις για τη δουλειά των αθλητικών κέντρων, τα οποία γίνονται και δεν θα πάψουν να είναι δημόσια. Μην ανησυχείτε.